Αυτά τα τρία χρόνια δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, μα η ανάγκη μας οδήγησε σε, σε αυτά τα βίντεο. Κατά την άποψή μου, τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να ασχοληθούν με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία μιας πόλης, αφορούν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Συμμερίζουμε όλες τις εκπομπές, είτε αφορά τα μέσα, κυρίως τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, αλλά η κρατική τηλεόραση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο εδώ και να αναζητήσει την ιδιότητα του πολίτη με την έννοια της ενημέρωσης και της συμμετοχής στα κοινά πάλι. Και νομίζω ότι η δημόσια τηλεόραση έχει να κάνει πολλή δουλειά εδώ. Τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στην Αθήνα σήμερα, στην περιφέρεια Αττικής, είναι σε εξέλιξη 1000 έργα. Θα αλλάξει η οργάνωση και η λειτουργία της πόλης. Θα αλλάξει η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Έχουμε περίπου 250 έργα διπλημμυρικής θωράκισης της ευρύτερης περιοχής. Δημιουργούν απασχόληση, θέσεις εργασίας, δημιουργούν εισόδημα και φορολογητέα ύλη. Να πάμε σε ένα μεγάλο θέμα, μιας και σας έχουμε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πράγματι για θέματα ουσίας που αφορούν την Αττική. Πρόσφατα βγήκε μία έρευνα η οποία αφορά τις επιπτώσεις της λειτουργίας της χωματερής της Φυλής στην υγεία, στη δημόσια υγεία. Θα κλείσει ποτέ η χωματερή της Φυλής? Κοιτάξτε, αυτό που σας έλεγα τι ενδιαφέρον έχει. Δεν έχουμε έρευνα και ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στη Φυλή 50 χρόνια. Εκεί συντελείται ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα σε βάρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Κατασπανταλούνται απίστευτοι πόροι. Είναι το μοναδικό παράδειγμα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα να μαζεύονται 2 εκατομμύρια τόνοι σκουπίδια και να θάβονται. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέει στην έκθεσή της, μιλάει για μνημόνιο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου. Όπως το λέει και λίγα λέει, και λίγους χαρακτηρισμούς κάνει. Εγώ το μεταφέρω. Και δέστε λοιπόν τώρα, θα δείτε τα μέσα ενημέρωση και ιδιαίτερα τα ιδιωτικά, ασχολούνται με τα σκουπίδια όταν έχουμε καμιά απεργία και καταχαιριάζουμε τα συνδικάτα που μένουν τα απορρίμματα λίγο στους δρόμους και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. Την επόμενη μέρα της απεργίας δεν υπάρχει έρευνα, δεν υπάρχει σχόλιο, όταν εκεί συγκεντρώνονται 2 εκατομμύρια τόνοι σκουπίδια. Ωραία, και καταστρέφονται άνθρωποι. Τα μέσα ενημέρωση. Τι κάνουμε τώρα εμείς? Αυτό το θέμα είναι τι κάνετε εσείς. Εμείς λοιπόν κάναμε μια μεγάλη τομή. Λέμε αυτή η ιστορία τελειώνει. Τελειώνει και πάμε να κλείσουμε τη Φυλή και οφείλουμε να την κλείσουμε. Και ψηφίσαμε ήδη ένα σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης στη βάση της εγκύτητας. Και πρόκειται για ένα μοντέλο που δεν συνιστά εγκεφαλική σύλληψη δικιά μας, αλλά ένα μοντέλο που πετυχημένα έχει εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το μοντέλο είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε και θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να πάμε στη χωροθέτηση όλων εκείνων των σημείων που θα αναλάβουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και η γενική του γραμμή είναι ότι καθένας αναλαμβάνει με δική του ευθύνη, περιοχή εννοώ, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό που προκρίνεται πολλές φορές ότι μακριά από μένα, ό,τι μπορεί να με ενοχλεί να πάει στην πόρτα του Λουνού, είναι εκείνο που έχει καταστρέψει τη λύση αυτού του προβλήματος και για 50 χρόνια έχουμε αυτό το τερατούργημα στη Φυλή που καταστρέφει ανθρώπους. Θέλω να δεσμευτείτε ότι κάποια στιγμή θα έρθετε εδώ, αλλά θα υπάρχουν απέναντι και ένας περιφερειάρχης ή ένας περιφερειάρχης, ας πούμε, ή ένας δήμαρχος που αντιδρά. Για να κάνετε και ένα διάλογο μεταξύ σας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό νομίζω ότι θα έχει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν σε άλλη ερώτηση. Βάλατε σε τροχιά την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Πειραιά πρόσφατα. Μιλάμε για έργα ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΕΠ, το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Τι εχέγγυα υπάρχουν ότι θα υλοποιηθούν αυτά τα έργα και ότι δεν θα μείνουν στις καλένδες, κύριε Γαβρίλη? Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της περιφέρειας, του ΠΕΠ Αττικής. Το βασικό του χαρακτηριστικό και νέο στοιχείο είναι ότι ενσωματώνει τη λογική του σχεδίου. Δεν πρόκειται για έργα τάχτως ερημένα, ένα εδώ, ένα εκεί, ένα εκεί παρακάτω, αλλά για ένα συνεχτικό σχέδιο που παρεμβαίνει σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο το κοινωνικό, γιατί στερέχουν σπουδαίοι λόγοι στο κοινωνικό επίπεδο να δημιουργήσει δομές σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και απόλυτης πτώχειας. Στο περιβαλλοντολογικό, γιατί η Αθήνα. Και πλάνα από το φαλερικό δέντρο. Στο περιβαλλοντολογικό, γιατί η Αθήνα. Συνολικά, αλλά και ο Πειραιάς έχει μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να αλλάξουμε το περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο και στα θέματα της οικονομίας. Αυτό λοιπόν συνιστά ένα αναπτυξιακό σχέδιο και έφερε στον Πειραιά 85 εκατομμύρια που μπορούν να φτάσουν και 92. Και μαζί με τους ίδιους όρους της περιφέρειας Αττικής, συνολικά για τον Πειραιά έχουμε φέρει με εξασφαλισμένες πιστώσεις κοντά στα 250 εκατομμύρια. Αυτή η πόλη που έχει υποχρηματοδοτηθεί, που έχει αθροίσει συνέπειες και επιπτώσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, ναι, μπορούμε να μπούμε σε μια αντίστροφη πορεία. Φαντάζομαι όμως, επειδή δεν το κατέχω το θέμα και δεν θέλω να κάνω έτσι ούτε τον πονηρό ούτε τον έξυπνο, και βλέπουμε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι αν ήταν εδώ ο Σγουρός, θα έλεγε ο πρώην περιφερειάρχης, μα εγώ δεν το ξεκίνησα αυτό το έργο. Το φαλιερικό όρμο, όχι. Εντάξει, δεν το ξέρω κιόλας, είδατε. Σας είπα, δεν το κατέχω. Δεν ούτε είναι. Την όχι, φαντάζομαι. Την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Δεν μεν δανείζω προσπάθεια προηγούμενων διοικήσεων. Λειτουργούμε σε συνέχεια.
και αξιολογείται καθένας από τα πεπραγμένα και τα αποτέλεσματά του. Μάλιστα. Το φαλιερικό όρμο είναι μια μεγάλη παρέμβαση και έχει πρόσθετο ενδιαφέρον, γιατί κατοχυρώσαμε αυτή την περιοχή ως δημόσιο χώρο σε μια εποχή που η αχτογραμμή συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών να μετατραπούν σε ιδιωτικοί χώροι. Άρα ο χώρος αυτός πέρασε στην περιφέρεια, κατοχυρώθηκε ως δημόσιος χώρος και γίνεται μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Μεταξύ των θεμάτων που θα λύσει είναι ένα έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης. Γιατί αν ο Κηφισός μας δώσει πρόβλημα που κινείται στα όρια του, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και για το Φάλιρο και για το Μοσχάτο. Και όχι δύσκολα για τις περιουσίες μόνο, αλλά και για τη ζωή των ανθρώπων. Και πέρα όλων των άλλων, εκεί θα έχουμε ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό πάρκο. Πάντο δει κανείς σε συνέχεια του ΣΕΦ και του Τουρκολίμανου που πάμε σε μια μεγάλη ανάπλαση, αλλάζει τις ισορροπίες. Η περιοχή ανεβαίνει κατηγορία. Κύριε Γαβρίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ήδη που ήρθατε. Ήδη έχετε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε πιο κουβέντα για τα απορρίμματα. Εγώ λέω ότι η κρατική ΕΡΤ οφείλει να ανοίξει τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ξανακερδίσουμε τον πολίτη με την ιδιότητα του ενημερωμένου και του πολίτη που εμπλέκεται στα κοινά και τα θέλει να τα παρακολουθεί και να σχέλεω. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ.